Τι να κατηγορία φέρετε κατά του αδελφού
σας, απεκρίθη ο Ιησούς, η βασιλεία η εμή ουκ έστεν εκ του κόσμου τούτου, ή εκ του κόσμου τούτου είναι η βασιλεία η εμή, η υπηρέτε αν η εμή γονίζοντο, ή να μην παραδοθώ της Ιουδαίης. Νυν δε η βασιλεία η εμή ουκ έστεν εδεύθεν. Είπεν ουν αυτό ο Πιλάτος, ουκούν βασιλεύσεις ή, απεκρίθη ο Ιησούς, «Συ λέγεις ότι βασιλεύσιμη εγώ. Εγώ εις τούτο γεγέννημαι και εις τούτο ελλήνηθα εις τον κόσμο ή να μαρτυρήσω τη αληθεία. Πάς όν εκ της αληθείας ακούει μου της φωνής». Λέγει αυτό ο Πιλάτος, «Τι εστίν αληθεία». Και τούτο λοιπόν πάλιν εξήλθε προς τους Ιουδαίους και λέγει αυτής, «Εγώ ουδε μίαν αιτίαν ευρίσκω εν αυτό. Έστι δε συνήθεια ημίν, ή να έρα ημίν να πωλήσω εν το Πάσχα. Βούλες Θεούν ημίν να πωλήσω τον βασιλέα των Ιουδαίων. Εκράβγασαν ουν πάλι πάντες λέγοντες, μη τούτον, αλλά τον Βαραβά. Ειν δε ο Βαραβάς ληστής». Τότε ουν έλαβε ο Πιλάτος τον Ιησού και εμαστίγουσε. Και οι στρατιώτες πλέξαντες στέφανον εξ ακαρθών, επέθηκαν αυτού την κεφαλή και οι μάτιον πορφυρούν περιέβαλον αυτόν και έλεγον, «Χαίρε ο βασιλεύς των Ιουδαίων» και δίνουν αυτόν απίσματα. Εξήλθε νουν πάλι έξω ο Πιλάτος και λέγει αυτής, «Είδε άκου ημίν αυτόν έξω, ή να γνώτε ότι εν αυτό ούτε μίαν αιτίαν ευρίσκω». Εξήλθε νουν ο Ιησούς έξω, φορών των ακάνθινων στέφανων και των πορφυρούν ημάτιων και λέγει αυτής, «Είδε ο άνθρωπος». Πότε ουν είδον αυτόν οι αρχιερείς και οι υπηρέτε, εκράβγασαν λέγοντες, «Σταύρωσον, σταύρωσον αυτόν». Λέγει αυτής ο Πιλάτος, «Λάβετε αυτόν ημείς και σταυρώσατε. Εγώ χαρού με βρίσκω εν αυτό αιτίαν». Απεκρίθησαν αυτό οι Ιουδαίοι, «Ημείς νόμον έχουμε και κατά τον νόμον ημών οφείλει αποθανή, ότι αυτόν Θεού Υιόν επίησε». Πότε νουν ήκουσε ο Πιλάτος τούτον των λόγων, μάλλον εφοβήθη, και εισήλθεν εις το πρετόριον πάλι και λέγει το Ιησού, «Πόθεν είσαι». Ο δε Ιησούς απόκριση ουκ έδωκεν αυτό. Λέγει ουν αυτό ο Πιλάτος, «Εμή ουλαγείς, ουκ είδας ότι εξουσίαν έχω σταυρώσεσαι και εξουσίαν έχω απολύσεσαι». Απεκρίθη ο Ιησούς, «Ουκ είχες εξουσίαν ουδεμίαν κατ' εμού, ημί ίνση δεδομένων άπουθεν. Δια τούτο ο παραδειλούς μεσι μίζωνα αμαρτίαν έχει». Εκ τούτου εζήτη ο Πιλάτος απολύσε αυτόν. Οι δε Ιουδαίοι έκρασον λέγοντες, «Εάν τούτον απολύσεις, ούκ η φίλος του Κέσαρος. Πας ο βασιλέα εαυτόν ποιόν αντιλέγει το Κέσαρι». Ο ουν Πιλάτος ακούσας τούτον τον λόγο, είχα γενέσω τον Ιησού και κάθισεν επί του βήματος εις τόπον λεγόμενων Λιθόστρωτων, εβραϊστή δε Γαβαθά. Ήν δε Παρασκευή του Πάσχα, ώρα δε όσοι έκτη και λέγει της Ιουδαίης, «Είδε ο βασιλεύς ημών, ιδέ κράβγασαν, άρον, άρον, σταύρωσον αυτόν». Λέγει αυτής ο Πιλάτος, «Τον βασιλέα ημών σταυρώσον». Απεκρίθησαν οι αρχιερείς, «Ουκ έχομεν βασιλέα, ημί Κέσαρ». Τότε ουν παρέδωκεν αυτόν Υπότιτλοι AUTHORWAVE.
μας ότι Ιησούς κατεκρίθη, μεταμεληθείς απέστρεψε τα τριάγοντα αγύρια της αρχιερεύς και της πρεσβυτέρης λέγον, ήμαρτον παραδούς αίμα αθώων, ειδε είπαν τί προς ημάς ή όψη, και ρίψας τα αγύρια εν τον αόν εχώρησε και απελθόν απήξατον. Ειδε αρχιερείς λαβώντες τα αργύρια είπων, που κέξες τη βαλήν αυτά εις τον κορβανάν, επί τιμή αίματος εστί. Συμβούλιο με λαβώντες, ηγόρασαν εξ αυτών των αγρών του κεραμέως εις ταφήν της ξένης. Διό εκλήθη ο αγρός εκείνος, αγρός αίματος έως τη σήμερα. Τότε πληρώθη το ρηθένδια Ιερεμίου του προφήτου λέγοντος, και έλαβαν τα τριάγοντα αργύρια την τιμή του τετιμημένου, όν ετιμήσατο από Υιόν Ισραήλ. Και έδωκαν αυτάν εις τον αγρόν του κεραμέως, καθά συνέταξε εν Κύριος. Ο δε Ιησούς έστει έμπροσθεν του ηγεμόνος, και επιρώτησεν αυτόν ο ηγεμόν λέγον, «Σύ ο βασιλεύς των Ιουδαίων». Ο δε Ιησούς έφυγε αυτό, «Σύ λέγεις». Και εν το κατηγορήστε αυτόν υπό των αρχιερέων και των πρεσβυτέρων, ουδέν απεκρίνατο. Τότε λέγει αυτό ο Πιλάτος, ούκ ακούεις πόσα σου καταμαρτυρούσι, και ούκ απεκρίθη αυτό προς ουδέν ρήμα, ώστε θαυμάζει τον ηγεμόν αλίαν. Κατά δε ορτήν ιώθη ο ηγεμόν απολύ, ένα το όκλο δέσμιον ονήθελον, ήχον δε τότε δέσμιον επίσημον λεγόμενον παραβά. Συνημένον αυτόν, είπεν αυτής ο Πιλάτος, τι να θέλετε απολύσω ημίν, Παραβά ή Ιησού το λεγόμενον Χριστόν. Ήδη γάρω τη διαφθόνον παρέδωκαν αυτόν. Καθημένου δε αυτού επί του βήματος, απέστειλε προς αυτόν η κοινή αυτού λέγουσα, μηδέν σύ και το δικαίω εκείνο, πολλά καρέπαθον σήμερον κατών απ' αυτόν. Οι δε αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι έπεισαν τους όχλους, είναι εντύσσονται τον Παραβά, τον δε Ιησού να απολέσωσι. Αποκριθείς δε ο ηγεμόν είπεν αυτής, τι να θέλετε από τον δύο απολύσω ημίν, ειδε είπον Παραβά. Λέγει αυτής ο Πιλάτος, τι μου ποιείς ο Ιησούν των λεγόμενων Χριστών. Λέγους είναι αυτό πάντες, σταυρωθήτων. Ο δε ηγεμόν έφυγε, τι γαρκακόν επίησε, τι δε περισσώσε έκραζον λέγονται σταυρωθήτων. Ειδών δε ο Πιλάτος, ότι ουδέν ωφελεί αλλά μάλλον θόρυβος γίνεται, λαβών είδωρο πενύψετο τα σχήρας απέναντι του όχλου λέγον, αθώος ημί από το αίματος του δικαίου τούτου, ημίς όψεστε. Και αποκριθείς πως ο λαός είπεν, το αίμα αυτού εφημάς και επί τα τέκνα ημών. Τότε απέλυσεν αυτοίς τον παραπάνω, τον δε Ιησού φραγγελός σας παρέδωκεν ή να σταυρωθεί. Τότε οι στρατιώτες του ηγεμόνιος, παραλαβώντες τον Ιησού και στο πρετόριο, συνήγαγον επ' αυτόν όλη την σπήρα και εκδίσατε σε αυτόν, περιάθηκαν αυτό χλαμίδα κοκκίνη και πλέξατε στέφανον εξ ακαθών, επέθηκαν επί την κεφαλήν αυτού και κάλαμον επί την δεξιάν αυτού, και γονιπετήσαντες έμπροσθεν αυτού εν έπαιζον αυτό λέγοντες, «Χαίρε ο βασιλεύς των Ιουδαίων», και πτήσαντες εις αυτόν, έλαβον τον κάλαγον και έπτυπτον εις την κεφαλήν αυτού, και ότε εν έπαιξαν αυτό, εξέβησαν αυτό την χλαμίδα, και ενέβησαν αυτόν τα ημάτια αυτού, και απήγαγον αυτόν εις το σταυρώσε. Εξερχόμενοι δε ευρων άνθρωπων κυρινέων ονόματι Σίμωνα, τούτον ηγάρεψα.
Κρεμά.